Μπορεί ο καθένας. Είμαστε μια φάση. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Είναι καλό. Αλλά όλα μαζί, αν τα μαζέψεις, δίνουν ένα μικρό αποτέλεσμα σε σχέση με το μέγεθος της ανεργίας, της ακραίας φτώχειας και της ανέχειας. Γιατί στα χρόνια που περνούμε, το αδύναμο ελληνικό κοινωνικό κράτος έχει συρρυκνωθεί στα όρια του ανύπαρκτου. Και επομένως αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Καλά είναι, αλλά είναι ανεπαρκή. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, για να δώσω ένα μόνο μέγεθος, και δεν το λέω αντιπολιτευτικά, είναι πραγματικό που θα την αντιμετωπίσει και η αυριανή κυβέρνηση, αν είναι διαφορετική. Ένας στους 10 Έλληνες παίρνει επίδομα ανεργίας. Από αυτούς που είναι άνεργοι, ένας στους 10 το παίρνει. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχεις 90% των ανέργων να μην παίρνουν τίποτα. Να ένα σοβαρό θέμα. Εγώ συμφωνώ και προς υπογράφω όλα αυτά. Και να πω και κάτι ακόμη. Και βλέπετε ότι δεν το θέτω τώρα αντιπαραθετικά. Αν δει κανείς τις κοινωνικές δαπάνες στις διάφορες χώρες, πόσο μειώνουν τη φτώχεια, αν πάνε δηλαδή εκεί που πρέπει, στην Ελλάδα η φτώχεια μειώνεται 1%, 8 φορές λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Που σημαίνει ότι αυτά που βαφτίζουμε κοινωνικές δαπάνες στον προϋπολογισμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν πάνε εκεί που πρέπει για να μειώσουν τη φτώχεια. Δηλαδή δίνεις 100 ευρώ και τον Ευρωπαίο τον βοηθάς 15-20% και στην Ελλάδα τον βοηθάς 2%, ας πούμε. Αυτό όμως θέμα των υπηρεσιών δεν είναι, των δομών, της οργάνωσης. Είναι θέμα είναι θέμα της διοίκησης, αλλά το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Υπάρχει αναποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή είναι μερικά θέματα, φοροδιαφυγή, το αν πληρώνει πλούσιοι φόρους, το αν βοηθάμε το φτωχό. Να μείνουμε σε αυτό που είπατε, που πολύ σημαντικό. Αν πιάνουν τόπο τα λεφτά των ευρωπαϊκά κονδύλια, σε αυτά η Ελλάδα είναι στον πάτο. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Τα 100 ευρώ που κατευθύνονται για την καταπολέμηση της φτώχειας δεν είναι αποτελεσματικά σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό υπήρχε και την εποχή που η Ελλάδα ήταν και σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. Πριν από 10-12 χρόνια υπήρχε και αυτό δηλαδή και τότε. Γιατί δεν διορθώθηκε. Ναι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια. Συν το πάρτι τη Ολυμπιάδας του 2004, αυτό είναι το πρόβλημα που μας έβρεσε στο μνημόνιο. Ακούστε τώρα. Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λέει ο κ. Παπαδημούλη για την ακραία φτώχεια. Βεβαίως με ενεργεία 1,5 εκατομμύριο καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Εμείς όμως πηγαίνοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περνάμε δίπλα από καμιά τριανταριά άστεγους, ακριβώς έξω από το Κοινοβούλιο. Γιατί εδώ οι δομές που είναι όπως περιγράψατε και έχετε απόλυτο δίκιο και δεν βοηθούν να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και δεν έχουν οικονομική αυτονομία οι Δήμοι, είναι καλύτερα ενδεχομένως τα πράγματα σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Διότι υπάρχει ελληνική οικογένεια. Και πρέπει αυτές οι παραδοσιακές δομές μας να τις υποσημειώνουμε. Γιατί σιγά σιγά, όπως οι Ευρωπαίοι, τις χάνουμε. Η ελληνική οικογένεια είναι το κράτος πρόνοια, η ελληνική οικογένεια είναι η εκπαίδευση, την ελληνική οικογένεια πρέπει να στηρίξουμε. Αλλά για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα της ανεργίας που έχουμε, εγώ θα κάνω μια έκκληση στην αριστερά, που λόγω ιδεολειψιών σκοτώνει τις επενδύσεις. Και ρωτώ.